Δεκάδες πολεμικά ελικόπτερα των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζονται να απογειωθούν από την Αλεξανδρούπολη. Προορισμός τους η Ρουμανία αλλά και η βάση της αεροπορίας στρατού στο Βόλο. Ελληνική υποδομή από την οποία εξυπηρετούνται πλέον και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, δεκάδες αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk είναι έτοιμα για πτήση. Την ίδια ώρα, θωρακισμένα βοηθητικά οχήματα αποβιβάζονται από το θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο που έχει δέσει στο λιμάνι με σκοπό να προωθηθούν προς το βορρά. It's a prime location. It enables us, you know, to transition units here, and you know, it reduces time to enable units to transition through. You know, to be able to use this port. Το επόμενο διάστημα θα καταπλέψουν και άλλα αμερικανικά μεταγωγικά πλοία αντίστοιχα με αυτό που θα μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος θα προωθηθεί προς το βορρά. Η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σούδα του Βορρά συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε πύλη των Αμερικανών για την Ανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. Η Αμερικανική παρουσία όμως θωρακίζει και τη Θράκη, προκαλώντας εκνευρισμό στην Άγκυρα, αλλά και αρνητικά σχόλια στον τουρκικό τύπο. My team and I, for the total teams that are here at the port of Alexandroupoli, you know, our focus is to make sure that we can transition our units as safely and successfully as possible. You know, of course there could be adversaries out there, but that's we can't focus on that in our regard. You know, we got to be able to stay focused on the intent.